Έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής τον κύριο Σταύρο Καλαφάτη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Α' Θεσσαλονίκη. Κύριε Καλαφάτη, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Χαριζαντζίου, και σε όλους τους ακροατές σας και τις ακροάτριες σας. Φωνάζατε πολύ για τον προϋπολογισμό στη Βουλή και σας ακούω βραχνιασμένο. Η αλήθεια είναι ότι είμαι βραχνιασμένος, ναι. Τοποθετήθηκαμε στη Βουλή, κάναμε την κριτική μας σε αυτόν τον προϋπολογισμό, ο οποίος φαίνεται δεν θα οδηγήσει πουθενά, αλλά εντάξει, είμαστε όρθιοι. Να πούμε δύο λόγια για αυτόν τον προϋπολογισμό. Θέλω τη γνώμη σας. Στην ουσία είναι ένας προϋπολογισμός που φτιάχτηκε με την, ας το πούμε έτσι, τη σύμφωνη γνώμη των δανειστών. Η λογική λέει ότι θα έπρεπε να ψηφιστεί από όλα τα κόμματα ή όχι? Δεν νομίζω, κοιτάξτε, κανείς πάντα σε μια κοινοβουλευτική μάχη, αν δεν υπάρχει η ώρα της κρίσης που είναι σήμερα το βράδυ και μάλιστα πιο νωρίς από ό,τι συνήθως στις 10 η ώρα διευθύνει. Τις 12 δεν μπορεί να πει κανείς. Το ζητούμενο όμως είναι ότι δίνεται η ευκαιρία πάντα σε τέτοιες σημαντικές κομβικές συζητήσεις στην Βουλή να γίνει και μια κριτική εφόρηση ύλης. Και νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά σημεία στα οποία εντοπίστηκε η κριτική που έχει να κάνει με υφυσιακές πολιτικές που ακολουθήθηκαν ειδικά το 2016 από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, από τη διάψευση πολλών ελπίδων, όπως αυτές διατυπώθηκαν προεκλογικά και τελικά μετουσιώθηκαν σε να χρησιμοποιήσουν ένα κοινότυπο όρο φοροπεθικές πολιτικές. Χαρακτηρίζεται ειδικά, αν θέλετε, αυτή η χρονιά που μας πέρασε και με μια εντελώς αντιαναπτυξιακή, αν θέλετε, λογική και με μια εξαιρετικότητα. Αυτή που πέρασε, αυτή που θα έρθει, τι θα είναι? Δεν είναι αυτή φοβόμαστε, δεν... γιατί ο προϋπολογισμός είναι για αυτή που θα έρθει και εκεί είναι το ζήτημα τώρα. Θα σας πω μονάχα δύο νούμερα τα οποία είναι τα πιο ενδιαφέροντα του περισσότερου κόσμου. Μιλάμε για ένα προϋπολογισμό για 2017 που θα μας φέρει περίπου 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ νέους φόρους, κύριε Χατζηδημητρίου. Και μάλιστα από αυτά τα 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ των νέων φόρων, το μεγαλύτερο ποσοστό, πάνω από το 50%, είναι ουσιαστικά έμεση φόρη. Έμεση φόρη, ξέρετε πολύ καλά και όλοι μας το γνωρίζουμε, ότι ακουμπά τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Κάποιος ο οποίος είναι πλούσιος ή προύγοντας, από αυτούς τους ελάχιστους που έχουν απομείνει, που έχει ας πούμε 200.000 ευρώ, 100.000 ευρώ, που είναι μετρημένοι στα δάχτυλα πλέον στην Ελλάδα, δεν τον πειράζει αν αυξηθεί ο καφές ή η ζάχαρη, αν αυξηθεί ας πούμε ο έμεσος φόρος στα τσιγάρα. Αλλά αυτός που παίρνει 500 ευρώ, 400 ευρώ, αν θέλετε, η αύξηση των έμεσων φόρων, που σας λέω είναι ουσιαστικά πάνω το 50% από τις συνολικές φορολογίες που επιβάλλεται με το νέο προϋπολογισμό της πρώτης φοράς αριστερά κυβέρνησης, αντιλαμβάνεστε ότι πλήττει πάρα πολύ τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Να σας πω μονάχα ότι οι περικοπές συντάξεων στον προϋπολογισμό του 2017 είναι 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ. 1,6 δισεκατομμύρια. Νομίζω ότι ήταν και συμβατική μας υποχρέωση. 1% του ΑΕΠ, έτσι κοντά στο 1,8. Πολύ σωστά. 580 περίπου εκατομμύρια ευρώ μονάχα από την κατάργηση του ΕΚΑΣ και όλες οι υπόλοιπες περικοπές, περίπου 1 δις, από μειώσεις επικουρικές, χειρίες, προσωρινές και αναπηρικές και από αύξησης φορών. Βάλτε λοιπόν ότι σε αυτές τις άμεσες επιβάρυνσεις, βάλτε και τις έμεσες επιβαρύνσεις που σας είπα από τους φόρους και αντιλαμβάνεστε ότι ένας προϋπολογισμός που περικόπτει μισθούς και συντάξεις σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και χωρίς να προσφέρει, που είναι το βασικότερο, γιατί αν θέλουμε να δούμε πώς μπορούμε να βρούμε κάποιο φως στο βάθος του τούνελ για να χρησιμοποιήσουμε παλιά έτωση, είναι πώς θα μπορέσουμε να παράξουμε πλούτο. Γιατί αλλιώς θα κυνηγάμε την ουρά μας για τα επόμενα χρόνια. Αν δεν υπάρξει μια σαφής κατεύθυνση και δεν φαίνεται και δεν υπάρχει στον προπολογισμό αυτό, πώς θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας από ιδιωτικές επενδύσεις, ξένες και εγχώριες, γιατί αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε πλούτο και παράλληλα να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας, τότε θα κυνηγάμε, όπως σας είπα, για αρκετά χρόνια την ουρά μας και νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο χαρακτηριστικό από τον προπολογισμό του 2017. Πιστεύετε ότι ο προϋπολογισμός έτσι που είναι δομημένος δεν οδηγεί σε αυτό το πλεώνασμα που λέει στο 2,3%? Γιατί ξέρουμε ότι εάν βάλεις φόρους, στο τέλος δεν παίρνεις τους φόρους. Καταρχάς, αν δεν πληρώσεις, αν σταματήσεις να πληρώνεις τις υποχρεώσεις σου ως κράτος, προς παραδείγματος χάρη ιδιωτικές επιχειρήσεις, έτσι που ξέρετε πάρα πολύ καλά πόσο έχουν αυξηθεί οι οφειλές του κράτους προς τους πολίτες. Το
τότε ουσιαστικά μπορείς να μαζέψεις, να κάνεις ένα μικρό πλεόνασμα και να δημιουργήσεις μια ψευδαίσθηση ότι ξέρεις, μαζεύω τους φόρους. Αλλά το θέμα είναι ποια είναι η φορολογική ικανότητα στην πράξη των πολιτών. Να σας πω ένα παράδειγμα. Πριν από μία μέρα, κάνει κάποιες εξαγγελίες ο κύριος Σύπρας, έτσι, μίλησε για. Ήθελα να έρθω και σε αυτό, αφού το πήγατε μόνο σας, ναι. Πάμε σε αυτό λοιπόν, στις εξαγγελίες Τσίπρα. Ναι. Το παντρεύω ακριβώς γιατί το παντρεύω και με τον προϋπολογισμό. Καταρχάς, ξεκίνησε 600, αν θυμάμαι καλά, 17 εκατομμύρια ευρώ σε 1.600.000 συνταξιούχους που παίρνουν κάτω από τα 850 ευρώ. Αφήνω το γεγονός ότι θα έπρεπε σε μια συζήτηση των προϋπολογισμών να έρθει από το βήμα της Βουλής και να το εξαγγείλει θεσμικά ο Πρόεδρος και να μιλήσει της κυβερνήσεως για αυτό το θέμα. Αφήνω το γεγονός επίσης ότι το άλλο μέτρο που αφορά το πάγωμα του ΦΠΑ στο νησί δεν είναι για ακύρωση, είναι βασικά αναστολή της άξης του ΦΠΑ στα νησιά, αλλά ας μείνουμε στο 1.600 για τους συνταξιούχους. Σε σχέση με αυτά που έχει πάρει όλο το 2016, κύριε Χατζηδημητρίου, ναι. Ουσιαστικά είναι ψίχουλα. Να σας πω ότι μόνο από τις εισφορές το 2016 πήρε τους συνταξιούχους 710 εκατομμύρια μόνιμα και για πάντα. Και επιστρέφει τώρα ουσιαστικά 610 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία είναι φυσικά εφάπαξ, είναι επίδομα, δεν έχει καμία σχέση με 13η σύνταξη και ουσιαστικά είναι μια βοήθεια. Εγώ δεν την απορρίπτω και δεν την ακυρώνω, έτσι όπως είχε κάνει ο κ. Τσίπρας όταν δόθηκε το κοινωνικό μέσο το 2014 από την κυβέρνηση τότε, όπου μιλούσε εντελώς απαξιωτικά για το κοινωνικό επίδομα που έχει δοθεί τώρα την κυβέρνηση. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα πάνε 600 εκατομμύρια στους ταξιούχους και τα περισσότερα χρήματα από αυτά, γιατί κάποιος θα πει εντάξει, θα είναι μια τόνωση και θα πιθανώς θα τονωθεί και η καταναλωτική διάθεση των πολιτών κτλ. Ξέρετε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό θα δοθεί για να ξαναπληρωθούν οι φόροι, να πληρωθεί το ένφια, να πληρωθούν οι υποχρεώσεις που είναι πάρα πολύ μεγάλες σε όλα τα νοικοκυριά. Ναι. Άρα υπάρχει, αν θέλετε, μια κοινική διάθεση από την πλευρά της κυβέρνησης. Καταρχάς έχει ένα πυροτεχνηματικό χαρακτήρα αυτή η εξαγγελία. Εσείς βλέπετε πίσω από αυτή την εξαγγελία, κύριε Καλαφάτη, να μυρίζουν εκλογές? Κοιτάξτε, η πρώτη ανάγνωση. Γιατί κάποιοι λένε ότι τέτοιες εξαγγελίες γίνονται πριν από εκλογές, μυρίζουν εκλογές κτλ. Μυρίζουν όντως? Κοιτάξτε, να σας πω. Η πρώτη ανάγνωση και η εύκολη ανάγνωση είναι ότι φτιάχνεται κλίμα. Φτιάχνεται κλίμα γιατί αφενός θα υπάρξει μια ένταση στις σχέσεις με τους δανειστές, από τη στιγμή που εξ όσων γνωρίζουμε δεν υπήρχε μια συμφωνία για μια τέτοια, ναι, αν θέλετε, εξαγγελία. Τη στιγμή που δεν έχει κλείσει ουσιαστικά η δεύτερη αξιολόγηση και έχουμε ακόμα πολλά για τον επόμενο μήνα τουλάχιστον ώστε να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση. Άρα η πρώτη ανάγνωση θα μπορούσε κάποιος μέσα από την πρώτη ανάγνωση να πει ότι προετοιμάζεται για ένα κλίμα έντασης και όπου το βγάλει. Να σας πω, αυτή η κυβέρνηση, κύριε Χατζηδημητρίου, δεν είναι για πολλές αναλύσεις. Είναι τόσο χαοτικός ο τρόπος με τον οποίο κυβερνιέται η χώρα και τόσο, αν θέλετε, με τακτικίστικα κριτήρια τι βολεύει και τι εξυπηρετεί τη στιγμή σήμερα την κυβέρνηση ΑΝΕΛ και το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται. Δεν έχει καθόλου εθνικά χαρακτηριστικά η πολιτική που ασκείται και γι' αυτό κανείς δεν μπορεί να προβλέψει και θα είναι η επόμενη κίνηση. Αν ο κ. Τσίπρας, βλέποντας την κατάρρευση που υπάρχει, όχι δημοσκοπικά, κοινωνικά, γιατί εγώ δεν κάνω τις αξιολογήσεις που μας αντιδημοσκοπήσει, παρότι μας βοηθάνε και μας δείχνουν και μας λένε βεβαίως ότι τουλάχιστον τα 2/3 από αυτούς που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να ξαναψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ, όποτε και αν γίνουν εκλογές. Και το 90% του κόσμου πλέον έχει μια άποψη παγίδα ότι πάει σε λάθος κατεύθυνση πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, αν δει ότι αυτή η κατάρρευση μπορεί με κάποιο τρόπο να σταματήσει με ένα εφηδιασμό τους επόμενους μήνες και μέσα σε αυτό τη σκέψη βάζει και το σύντημα των εξαγγελιών, αυτό είναι κάτι το οποίο θα φέρει και πολύ σίγουρα. Το σίγουρο όμως είναι, ναι, ότι όλη τέτοια η πολιτική αυτής της κυβέρνησης δεν έχει βοηθήσει για να λυθούν ζωτικά προβλήματα της χώρας και σίγουρα δεν δημιουργεί συνθήκες ανάπτυξης. Γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτής της κυβέρνησης είναι ότι
έχει μια, αν θέλετε, δυσανεξία, μια αποστροφή σε ό,τι έχει σχέση με το επιχειρήν. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και το βασικό πρόβλημα αυτής της κυβέρνησης, γιατί το υγιές επιχειρήν, η στήριξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας είναι και η μόνη λύση για να φύγουμε από τα δύσκολα που είμαστε σαν χώρα. Μάλιστα. Άρα λέτε ότι εντάξει, μπορεί να γίνει, μπορεί να μην γίνει. Εν πάση περιπτώσει, κανείς δεν μπορεί να βάλει το χέρι του στη φωτιά. Το ζήτημα είναι εάν όλη αυτή η ιστορία που έγινε με το χρέος στο Eurogroup τη Δευτέρα, κύριε Καλαφάτη, εκτιμάτε ότι αφήνει μία πόρτα ανοιχτή, γιατί αυτό θα ήταν ένα δυστύχημα για τη χώρα για τα επόμενα πάρα πολλά χρόνια, αν γίνει αποδεκτό, να έχει η χώρα ένα πρωτογενές πλεώνασμα που με τίποτα δεν μπορεί να το πετύχει. Δηλαδή και να το πετύχει μία φορά ή και να μπορεί να ισχύσει για μία φορά, δεν είναι κάτι που μπορεί να ισχύσει για περισσότερες από μία φορά. Δηλαδή εννοώ το 3,5% πρωτογενές πλεώνασμα για μια ολόκληρη δεκαετία που ζητούν κάποιοι από τους εταίρους μας. Δηλαδή από το 18 μέχρι το 28 να έχουμε 3,5% πρωτογενές πλεώνασμα, πράγμα που είναι φύση αδύνατον για την ελληνική οικονομία σε οποιαδήποτε κατάσταση και να είναι. Τώρα ό,τι και να λέμε, αποκλείται να έχουμε κάθε χρόνο επί 10 χρόνια τόσο τέτοιο πλεώνασμα. Θα είμαστε μια χώρα του τρίτου κόσμου, ας πούμε, για να έχουμε τέτοιο πλεώνασμα. Αυτό έχει μπει στο τραπέζι με τις διαπραγματεύσεις της ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΔΑ, ακριβώς για να μπορέσει να εξοικονομήσει τη μείωση του χρέους σταδιακά μέχρι το 2060 κατά 40 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι και το τίμημα, βέβαια, που έχει πληρωθεί. Και βέβαια όλα αυτά λέω ότι αυτό το τίμημα όμως δεν είναι δυνατό να πληρωθεί. Οποιοδήποτε λογικός άνθρωπος καταλαβαίνει ότι αυτό δεν γίνεται να επιτευχθεί από την ελληνική οικονομία. Άρα κάθε χρόνο θα υπάρχουν καινούργιες περικοπές. Από πού είναι το ερώτημα? Μα συμφωνώ απολύτως και γι' αυτό σας έχω πει ότι αυτό που το έβαλε στο τραπέζι μέσα από τη διαπραγμάτευση ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, οδηγεί μαθηματικά σε αδιέξοδο, για να μην μιλήσουμε τώρα και για τον Οκτώ που μας μιλάει για άλλα 4,5 δισεκατομμύρια προς τα μέτρα εφόσον μπήκε εκείνο μέσα κτλ. Άρα το σημαντικό σας λέω ακριβώς για να μην οδηγηθούμε σε αυτό το αδιέξοδο το πλήρες τα επόμενα χρόνια είναι ακριβώς γιατί έχει τη δυσανεξία και την άρνηση η κυβέρνηση αυτή να κάνει αυτό που εμείς λέμε σαν Νέα Δημοκρατία, να εντάξει ένα σαρωτικό κύμα μεταρρυθμίσεων στο κομμάτι που αφορά το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Αν δεν υπάρξουν και όσο πιο πέρα πάει, αν θέλετε, το θέμα των εκλογών, όσο πιο, κατά την άποψη αυτή είναι δικιά μου φυσικά προσωπική, όσο πιο πέρα πάνε οι εκλογές, που πιστεύω ότι όποτε και να γίνουν, πρώτη δύναμη θέλει μια δημοκρατία, τόσο πιο μεγάλες και σαρωτικές θα πρέπει να είναι οι μεταρρυθμίσεις που αφορούν τη διαμόρφωση ενός παραγωγικού μοντέλου που θα ρίχνει όλο και περισσότερο το βάρος του στην ιδιωτική πρωτοβουλία, στην διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου που να βοηθάει και να σπρώχνει, να το πω έτσι πολύ απλά, με τα χίλια τον επενδυτή, είτε μεγάλο είναι, είτε μικρομεσαίο επιχειρηματία είναι. Και αυτό έχει να κάνει βεβαίως και με τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου και με το ζήτημα της αδειοδοτήσεως των αδειοδοτήσεων και της λειτουργίας των επιχειρήσεων μικρών και μεγάλων, με τη διαμόρφωση ενθαρρυντικού κλίματος για να γίνονται επενδύσεις στη χώρα μας, είτε ξένες, είτε εγχώριες, αλλά σίγουρα ιδιωτικές. Άρα θα πρέπει να αλλάξει η μορφή της χώρας δραματικά προς το καλύτερο και προς την κατεύθυνση που σας είπα εγώ, από ένα κλασικό κρατικοδίαιτο μοντέλο που λίγο πολύ λειτουργούσαμε ως χώρα, θα πρέπει να πάμε στην εντελώς αντίθετη κατεύθυνση. Άρα αυτό είναι το μυστικό για να μπορέσουμε να αποφύγουμε το αδιέξοδο το οποίο περιγράψαμε προηγουμένως με τα συνεχή, αν θέλετε, για δεκαετία πλεονάσματα επειδή είμαστε σε αυτό το αδιέξοδο, βλέπετε ως λύση και γιατί δεν το βλέπετε, γιατί το κόμμα σας το αρνείτε, μια κυβέρνηση ευρύτερης βάσης, ας το πούμε έτσι, δεν την ονομάζω οικουμενική σωτηρίας ή όπως θέλετε πείτε την, δεν έχει καμία σημασία, μια κυβέρνηση εθνικής συνεννόησης για 1-2 χρόνια για να περάσουν τα δύσκολα? Εγώ πιστεύω ότι αν αυτό είχε γίνει από το 10, το 12-13 θα είχαμε τελειώσει με τα μνημόνια, θα είμαστε μια κανονική χώρα τώρα. Δεν έγινε. Το πολιτικό σύστημα δεν μπορεί ακόμη να συνεννοηθεί. Δεν είναι εύκολο να συνεννοηθεί. Για ποιο λόγο, κύριε Καλαφάτη? Εκτός αν πιστεύετε ότι δεν υπάρχει αυτή η ανάγκη. Θα σας απαντήσω. Αλλά και εσείς να βγείτε πρώτο κόμμα αύριο μεθαύριο, θα βγείτε με 30, με 35.
θα πάρετε και άλλα δύο μικρά κόμματα μαζί σας, θα πάτε στο 40. Θα έχετε ένα 60% απέναντι που θα σας βρίζει. Θα σας απαντήσω, να μην σας απαντήσω με ρητορικό ερώτημα. Θα σας απαντήσω με θετικό τρόπο. Εμείς πιστεύουμε ακράδαντα ότι αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να ξεφύγουμε, που σας είπα προηγουμένως. Όποιος πολιτικός συστηματισμός, πολιτικό κόμμα, πολιτική δύναμη έχει τις ίδιες απόψεις με τις δικές μας για το πώς μπορούμε να ξεφύγουμε και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να έρθει κοντά μας και να, αν θέλετε, να συνενέσει σε αυτό. Αλλά πώς μπορεί κανείς να ζητήσει τη συνένωση και τη συνεννόηση δύο δυνάμεων, όταν η μία είναι αυτή που εκφράζουμε εμείς και η άλλη είναι ότι κυνηγάμε με τα χίλια οτιδήποτε έχει να κάνει με το επιχειρήν, όταν υπάρχει μία αντίληση στην άλλη πλευρά που έχει να κάνει με ιδιοληψίες που ανήκουν στη δεκαετία του 60 και του 70, που έχουν να κάνουν και με διαχειριστικές ανεπάρκειες ανθρώπων, οι οποίοι δεν μπορούν να τρέξουν στοιχειωδώς ένα εγχείρημα. Εδώ πέρα δεν υπάρχουν οι άνθρωποι, δεν μπορούν να τρέξουν και ιδιωτικοποίηση, οι οποίες είχαν ολοκληρωθεί. Είναι εμπλεγμένοι στα θέλω τους, στα πιστεύω τους και στις υποχρεώσεις τους. Όταν έχουμε υπουργούς οι οποίοι κλαίνε που κάνουν ιδιωτικοποιήσεις, κλαίνε γιατί κάνουν το μοναδικό σωστό πράγμα που θα έπρεπε να είχαν κάνει με τα χίλια και επειδή το είχαμε κάνει εμείς, ουσιαστικά δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς. Αντιλαμβάνεστε, το ακούω θεωρητικά, εγώ το ακούω αυτό που λέτε και πράγματι κάθε λίγο αυτή η άποψη που μόλις αναφέρατε. Το ζήτημα είναι ότι εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχει ένας μοναδικός τρόπος για να ξεφύγει η χώρα. Όποιος ασπάζεται τις ιδέες της φιλελεύθερης οικονομίας και του κοινωνικού φιλελευθερισμού και του φιλελεύθερου τρόπου σκέψης, εδώ είμαστε. Ναι, απλώς θα έχει απέναντι τους άλλους μισούς, ας πούμε. Και δεν είναι εύκολο να το καταφέρει, αυτό λέω. Μα οι άλλοι μισοί πιστεύουν, κύριε Χατζηδημητρίου, ότι η λύση είναι στο να γιγαντώσουμε ένα κράτος και να μπορέσουμε αντί να θεραπεύσουμε τις παθογένειες που όλοι συμμετείχαμε στο κομμάτι που μας αναλογεί, παραδείγματος χάρη, ενός πελατειακού κράτους. Μια ενδυνάμωση πελατειακών σχέσεων μεταξύ κράτους και πολιτών. Είναι παθογένειες αυτές. Εδώ τώρα είναι αυτά που κάνει η ιστορία και γελάει, ας πούμε. Έτσι. Γιατί, ας πούμε, το πελατειακό κράτος στην Ελλάδα το έφτιαξε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Η αριστερά θα είχε κάθε συμφέρον να το πολεμήσει, να το χτυπήσει κτλ. Έρχεται η αριστερά στην κυβέρνηση και φτιάχνει ένα πελατειακό κράτος της κακής απομίμησης, της εποχής των μαυρογιαλούρων, ας το πούμε έτσι. Είναι από αυτά που η ιστορία τα βλέπει και γελάει. Το ζήτημα είναι ότι εάν συνεχίσουμε εν έτη 2016, τελειώνει τώρα 17 και τα λοιπά, να πορευόμαστε πάντα με κάποιο κομματικό κράτος, εκεί είναι που την πατήσαμε, δεν ξέρω. Κύριε Χατζηδημητρίου, 100% λένε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αν παρατηρήσετε, είπα ακριβώς αυτό το πράγμα. Τη στιγμή που τα πολιτικά κόμματα, όπως η Νέα Δημοκρατία, με όριμο τρόπο κάνει την αυτοκριτική της και αποδέχεται στο κομμάτι αυτό το συγκεκριμένο, του πελατειακού κράτους, ότι έχουμε όλοι το μερίδιο της ευθύνης που μας αναλογεί τις προηγούμενες δεκαετίες και είμαστε πρόθυμοι να το διορθώσουμε και να μην επαναλάβουμε τέτοια λάθη. Και έρχεται μια αριστερά, η οποία αντί να συνεισφέρει στην, αν θέλετε, θεραπεία αυτών των παθογενειών, επαναλαμβάνει με τον πιο κοινικό τρόπο ακριβώς αυτά τα κακά παραδείγματα. Να μην σας πω τώρα, δεν είναι αυτό, θα κουράσω το κοινό σας. Προχθές, τροπολογίες βουλευτικές, οι οποίες γίνανε δεκτές, ουσιαστικά νομιμοποιούν προσλήψεις συμβασιούχων για τον οργανισμό σχολικών κτηρίων, για τον νέο οργανισμό που έχει 220 άτομα. Προχθές, σας λέω, πριν από δύο μέρες, με τροπολογίες τελευταίες μέρες. Δηλαδή, πράγματα τα οποία τα ακούει ο κόσμος. Και συγχαίρεται, να το πω, στο πολιτικό σύστημα. Υποτίθεται ότι θα πρέπει, θα ερχόταν αυτή η ηθική αριστερά και όχι μόνο να δεν θα επαναλάμβανε, αλλά θα λειτουργούσε με πολύ πιο καθαρό τρόπο και κοινοβουλευτικά και γενικότερα. Και επαναλαμβάνει ακριβώς με τον πιο κοινικό τρόπο όλα αυτά τα λάθη που πολλές φορές έγιναν και στο παρελθόν. Σας το λέω εγώ τα τελευταία 40 χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις οι οποίες υπήρξαν. Τότε αντιλαμβάνεστε και τη στιγμή που εμείς και με τον πρόεδρο μας, τον κ. Μητσοτάκη, βγάζουμε ένα εντελώς διαφορετικό πολιτικό λόγο που έχει να κάνει με αλήθεια, με να σταματήσει ο πολιτικατισμός, να σταματήσει ο παρακοτισμός, να σταματήσει η δημαγωγία, να σταματήσει το πελατικό κράτος. Όταν βγάζουμε ένα τέτοιο λόγο καθαρό, κρυστάλλινο, αληθινό, και θα περιμέναμε και τα άλλα πολιτικά κόμματα να έρθουν και να ακουμπήσουν πάνω σε αυτό, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά κουλτούρας. Πρέπει να οριμάσουμε όλοι ως πολιτικά κόμματα. Εμείς νομίζω βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο ως Νέα Δημοκρατία το τελευταίο διάστημα στο ζήτημα αυτό. Μακάρι να μπορέσουν και τα άλλα πολιτικά κόμματα να είναι συνοδοιπόροι σε αυτή την πορεία για το καλό του τόπου. Γιατί αλλιώς το πολιτικό σύστημα θα απομακρύνει τώρα και περισσότερο από την κοινωνία και θα πάμε σε άλλες λύσεις
που δεν θέλω ούτε να σκέφτομαι όσον αφορά τις επιλογές των πολιτών μας σε οποιαδήποτε οικολογική μάχη. Μάλιστα. Κύριε Καλαφάτη, ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά.